Σε ρωσικό δάκτυλο αποδίδουν οι αρχές της Νορβηγίας μία σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε κρατικές υπηρεσίες. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Στρατός, η Υπηρεσία Προστασίας από τη Ραδιενέργεια, η Αστυνομία και το Εργατικό Κόμμα. Το Όσλο καταγγέλει ότι για την επίθεση ευθύνεται η ομάδα APT-29 που έχει κατηγορηθεί για διασυνδέσεις με τις ρωσικές αρχές και για το χακάρισμα του Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος. Τέτοιες επιθέσεις είναι επιθέσεις στα δημοκρατικά συστήματα της χώρας μας. Αυτό ισχύει για επιθέσεις στην κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις ένοπλες δυνάμεις και πολιτικά κόμματα. Οι σχέσεις Νορβηγίας-Ρωσίας είναι τεταμένες μετά την Ουκρανική κρίση. Την περασμένη Τετάρτη, το Όσλο ζήτησε εξηγήσεις από το Ρώσο πρέσβη μετά την άρνηση της Μόσχας να εκδώσει ταξιδιωτική βίζα για δύο Νορβηγούς βουλευτές.